Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τις μάσκες. Όταν αναπνέεις και φοράς γυαλιά, δεν ξέρω αν βλέπετε, αλλά σε εμποδίζει να το δεις σωστά. Κάτι πρέπει να διορθώσουν σε αυτό, δεν γίνεται. Όσοι φοράτε γυαλιά με καταλαβαίνετε, όσοι δεν φοράτε δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Αλλά είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, έχω να ταξιδέψω 8 μήνες περίπου, πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια, δεν έχω μπει σε αεροπλάνο, δεν έχω πατήσει σε αεροδρόμιο. Τώρα πάω στη Γερμανία, είχα κανονίσει να πάω στο Λονδίνο, αλλά ακυρώθηκαν 3 φορές οι πτήσεις μου, οπότε δεν μπόρεσα να την αλλάξω ξανά και πήρα τα χρήματα μου πίσω. Για τη Γερμανία δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ, που θα πω τώρα, χρειάζεται να συμπληρώσεις μια φόρμα. Όταν θα επιστρέψω στην Ελλάδα χρειάζεται να κάνω τεστ και επίσης να συμπληρώσω μια φόρμα, το PLF, αν δεν κάνω λάθος. Το βίντεο με το DNA κάτω στα σχόλια έχει πέσει πάρα πολύ βρυσίδι, δεν ξέρω αν έχετε μπει ποτέ να δείτε, αλλά έχει πέσει ατελείωτο βρυσίδι και στην αρχή εγώ δεν ήμουν τόσο επιθετικός, αλλά είχα υποσχεθεί με ένα story στο Instagram ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν θα αφήσω σχόλιο να απαντήσω. Οπότε έχω ξεκινήσει να απαντάω πάντα όταν μου γράφουν ένα σχόλιο και τώρα μου ήρθε ένα σχόλιο εδώ στο οποίο απάντησα και μου γράφει το παιδί ότι αφού τον έβρισα λίγο ότι είδα το τέλος του βίντεο και έχω να πω ότι σωστός λάθος μου που έγινε από το πρώτο λεπτό. Παιδιά, μην κάνετε λάθος από το πρώτο λεπτό. Δείτε όλο το βίντεο, δείτε ολόκληρο. Καταλάβετε τι θέλει να πει ο καθένας που δημιουργεί ένα βίντεο και μετά σχολιάστε. Όταν έχετε δει ολόκληρο το βίντεο και το τι θέλει να σας πει. Και εγώ παίρνω πίσω τώρα το σχόλιο που τον έβρισε. Το αεροδρόμιο είναι άδειο, ο έλεγχος ήταν, πέρασε 2-3 λεπτά γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Αλλά αυτό που έχω να πω, που είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι επειδή έχω πάει σε πάρα πολλά αεροδρόμια, έχω περάσει από πάρα πολλά αεροδρόμια και τον έλεγχο τους, εδώ στην Ελλάδα είναι από τους πιο ευγενικούς ελέγχους που έχω περάσει. Αν το συγκρίνω δηλαδή με τον έλεγχο στη Γερμανία, που τσακώνομαι κάθε φορά, δεν έχει καμία σχέση. Και είναι πολύ πιο αγενή στη Γερμανία και σου δυσκολεύουν τη ζωή πολύ περισσότερο. Εδώ πέρα περνάς πολύ smooth, είναι πολύ πιο ευγενική και ένα μεγάλο μπράβο στο προσωπικό του Ελευθερίου Βενιζέλος. Έχει ησυχία. Έχει πολύ ησυχία. Πολύ ησυχία. Πολύ ησυχία. Βλέπετε πως βλέπω, Μόνο το προσωπικό του αεροδρομίου υπάρχει. Ουσιαστικά και λίγοι επιβάτες που κυκλοφορούν. Προσοχή παρακαλώ. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, συνιστά την τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρων με τους γύρω σας και αποφυγήσιμος χρησιμού στους χώρους του αεροσταθμού. Επίσης, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του αεροδρομίου. Ευχαριστούμε. Your attention, please. Έχω πάρα πολύ καιρό να... Ναι, εντάξει, οκ. Έχω πάρα πολύ καιρό να βλογκάρω με την κάμερα στα χέρια, να προπατάω και να κάνω vlogging που το ξεσυνηθίζεις, γιατί πάντα είναι λίγο awkward να μπαίνεις σε κόσμο και να το κάνεις, αλλά επειδή δεν υπάρχει κόσμος εδώ, το κάνει πολύ πιο εύκολο, είναι πολύ λίγος ο κόσμος, είναι σε απόσταση, ούτε καν ακούει τι λες. Θέλω να σας πω ότι ετοιμάζω κάποια πάρα πολύ
δύσκολα ταξίδια για το μέλλον. Έχω συγκεντρώσει το budget που χρειάζομαι. Στη Γερμανία έχω ήδη παραγγείλει να μου έρθουν κάποια πραγματάκια από το Amazon που θα τα χρειαστώ στα επόμενα ταξίδια μου. Φτιάχνω τον εξοπλισμό, ότι λείπει από τον εξοπλισμό μου. Αυτά τα ταξίδια δεν θέλω να πω πού θα είναι από τώρα, αλλά κάποια από αυτά δεν είναι ένα απλό ταξίδι που απλά θα δούμε ένα μέρος. Θα έχουν δυσκολίες, θα είναι χώρες οι οποίες δύσκολα τις επισκέπτεσαι, κάποιες από αυτές όχι όλες. Και πραγματικά ανυπομονώ εγώ να ζήσω πρώτα την εμπειρία και να δημιουργήσω το βίντεο και να το βγάλω στο YouTube, γιατί πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολλοί μου στείλατε πώς γίνεται να ταξιδεύω κτλ. Μπορείς να ταξιδεύεις, είναι ανοιχτά τα αεροδρόμια και τα σύνορα. Απλά κάθε χώρα έχει τους δικούς της περιορισμούς. Το βλέπετε. Και πρέπει να μπαίνεις να τσεκάρεις σε κάθε χώρα τι χρειάζεται να κάνεις. Ας πούμε στη Γερμανία δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ, αλλά είσαι σε καραντίνα 10 μέρες. Μπορεί να σου ζητήσει στο αεροδρόμιο να κάνεις τεστ και αν το κάνεις μετά είσαι ελεύθερος. Κάθε χώρα έχει τα δικά της, πρέπει να μπαίνεις να τσεκάρεις πριν, αρκετές μέρες πριν πας στη χώρα, να ξέρεις να είσαι σίγουρος αν χρειάζεται να κάνεις τεστ. 72 ώρες πριν πρέπει να είναι το τεστ, μέχρι 72 ώρες πριν, τις τελευταίες 3 μέρες πρέπει να το έχεις κάνει. Μπορείς να ταξιδεύεις, απλά υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί σε κάθε χώρα που είναι διαφορετικοί και πρέπει να τους τσεκάρεις. Για να μπεις στην Ελλάδα χρειάζεσαι τη φόρμα την PLF και χρειάζεσαι και τεστ αρνητικό να παρουσιάσεις που να είναι τις τελευταίες 3 μέρες. Για τη Γερμανία δεν χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται μόνο μία φόρμα που απλά λες σε ποια χώρα ήσουν και που θα μείνεις στη διεύθυνσή σου για να μπορέσεις να βγει. Έχει ήδη ξεκινήσει το boarding και πρέπει να τρέξω στην πύλη γιατί έτσι όπως το πάω θα χάσω την πτήση. Μπες το μουφάν. That's bad. Ωραία, και θέλω το ελληνικό και το γερμανικό PLF. Τέλεια, και το γερμανικό. Τέλεια. Ευχαριστώ και εγώ. Οπότε χρειάζεται το γερμανικό και το ελληνικό. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται μόνο το γερμανικό για να μπω, αλλά χρειάζεται και το ελληνικό. Νομίζω ότι το είχα φτιάξει το ελληνικό για την επιστροφή, αλλά δεν είναι έτσι. Χρειάζεται και τα δύο. Και τα δύο. Το μεγάλο benefit του κορονοϊού είναι ότι ταξιδεύεις στην τριπλή θέση μόνος. Μόνος. Αυτό είναι το benefit του κορονοϊού. Όλα τα υπόλοιπα είναι μειονεκτήματα. 2 hours and 45 minutes, and in just a few minutes from now we'll close the doors and then our cabin crew will start the safety demonstration. As this is for your safety and the ones around you, please give them your full and undivided attention. And as notified to you during the check-in process, the country to which you are traveling. Passport. Okay.
Απλά μας τσεκάρανε οι αστυνομικοί, είδαν ταυτότητα και το PLF και μπήκαμε. Άδειο και το άδειο με τους Φραγκφούρτης. Πολύ σπάνιο. Χάθηκα. Δεν βγαίνουμε από την κάνη. Α, εκεί, εγώ εκεί βγαίνω. Δεν βγαίνουμε από την κανονική έξοδο. Εκεί πρέπει να πω. Ωραία. Έχει έρθει η μητέρα μου και έχουμε δώσει ραντεβού εδώ στον πίνακα ανακοινώσεων. Ελπίζω να έρθει σύντομα γιατί τα κουβαλάω αυτό εδώ μόνο. Ευτυχώς δεν το ζυγίσαν. Αν το ζυγίζανε, ζυγίζει τουλάχιστον 30 κιλά. Σουσ, μεταξύ μας αυτό. Η Ράινερ δεν ξέρει τίποτα. Η Ράινερ νομίζω ότι είναι 8 κιλά. Σουσ, 8 μήνες έχω να δω την μητέρα μου. Πού είναι. Μαμά, πού είσαι. Τη βρήκα. Τη βρήκα ένα στον άλλο πίνακα. Ένα σε αυτό τον πίνακα. Το σε. Δεν με έχει δει ακόμα. Σε απόσταση. Μπορεί να έχουμε εδώ 8 μήνες, αλλά θα έχουμε 2 μέτρα απόσταση. Εκεί. Δεν θα μου πάρεις αγκαλιά. Heading back to what used to be home. Passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse. Where every mile is a new beginning. And every friend holds a new end.